Μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σερών, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο και τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 14 Έλληνες και ένας υπήκοος Βουλγαρίας, 11 άντρες και 4 γυναίκες, ηλικίας 32 έως 55 ετών, για την κατά περίπτωση συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Την οργάνωση διεύθυναν ένας 42χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, έγκλειστος καταστήματος κράτησης και ακόμη ένας ομοεθνής του, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Επιπλέον δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος ακόμη 23 ατόμων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ειδικότερα όπως προέκυψε από την έρευνα τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2016, οι προαναφερόμενοι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση που είχε σαφή δομή και διακριτούς ρόλους και δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ναρκωτικών και την περαιτέρω διακίνησή τους σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Κρήτης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σερών το μεσημέρι της Δευτέρας εντόπισαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένα 43χρονο υπήκο Βουλγαρίας, τη στιγμή που παρέδιδε σε 48χρονο Έλληνα 3 συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 416,5 γραμμαρίων. Ακινητοποιήθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν, ενώ από την κατοχή τους κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών, το χρηματικό ποσό των 5.905 ευρώ προερχόμενο από το εμπόριο της ηρωίνης, 6 κινητά τηλέφωνα και 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Επίσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν σε δασόδη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος, όπου βρέθηκαν 13 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 2 κιλών και 83 γραμμαρίων. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 48χρονου στη Θεσσαλονίκη, κατασχέθηκαν ακόμη χρηματικό ποσό 2.800 ευρώ, μία σιδερογροθιά, ένα ζευγάρι χειροπέδες, 4 τηλεφωνικές κάρτες και 4 κινητά τηλέφωνα. Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας τα υπόλοιπα άτομα που ενέχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ένας από τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και κατασχέθηκε εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης με 9 δεδρύλια κάναβης μαζί με το σχετικό εξοπλισμό. Ενώ κατασχέθηκαν και ακόμη 50 δεδρύλια κάναβης που καλλιεργούσε σε γλάστρες. Από το σύνολο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σερών σε σπίτια και οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά και 466,3 γραμμάρια ηρωίνης, 36,6 γραμμάρια κοκαίνης, 502,6 γραμμάρια μεθαδόνης, 367,9 γραμμάρια κάναβης, 8,8 γραμμάρια αμφεταμίνης, 122 δεδρύλια κάναβης, 91 ναρκωτικά δισκία, ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ένα πιστόλι αερίου, ένα αεροβόλο τυφέκιο, 49 φυσίγια διαφόρων διαμετρημάτων, ζυγαριές ακριβίας, 6 οχήματα, το χρηματικό ποσό των 48.110 ευρώ και 30 κινητά τηλέφωνα. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμη 39 άτομα για πλημεληματικού χαρακτήρα δικήματα, τα οποία όπως προέκυψε από την έρευνα προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν αρμοδίως χθες το μεσημέρι. Η κατηγορία είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και η διακίνηση των ναρκωτικών με τη διακεκριμένη μορφή του κατεπαγγέλματος στελέσεως και κάποια πλημελήματα που αφορούν ξεχωριστά διακεκριμένη αντίσταση και απόπειρα κάποιας μορφής σωματικής βλάβης. Η κατηγορία είναι βαριά. Δεν έχει διευκρινιστεί το τι βαρύνει ακριβώς σε σχέση με το αδίκημα των ναρκωτικών τον κάθε ένα κατηγορούμενο. Έχει σχηματιστεί συνολικά η ποινική δίωξη για όλους. Η βασική κατηγορία από τον κύριο Εισαγγελέα, περάσαμε από τον ανακριτή. Λίγο πολύ όλοι οι συνάδελφοι ζήτησαν προθεσμία, 48 ώρες, και κάποιοι, επειδή έχουν συλληφθεί από χθες, θα έρθουν την Παρασκευή να καταθέσουν απολογητικά υπομνήματα, κάποιοι άλλοι τη Δευτέρα. Ασκήθηκε δίωξη από τον κύριο Εισαγγελέα πλημελιωδικών σερών για σύσταση και συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση στα πλαίσια
διακίνησης ναρκωτικών με την ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση της διακίνησης των ναρκωτικών με προσδοκόμενο όφελος των 75.000 ευρώ. Ζητήσαμε προθεσμία από την κυρία ανακρίτρια και θα απολογηθούμε την Παρασκευή.